Είναι μάλιστα απίθμενο το θράσος όλων αυτών που πήραν σβάρνα και φέτος τα πανηγύρια για να κάνουν προεκλογικό αγώνα και λένε ένα σωρό ψέματα και τάχα κολακευτικά λόγια για τους συλλόγους και τα χωριά μας, ζητώντας από εμάς το χειροκρότημα. Τι θράσος έχουν άραγε όλοι αυτοί που πέρασαν και από την Τζαριτσάνη, αραδιάζοντας παραμύθια, λες και ο κόσμος της ιστορικής αυτής Κωμόπολης τρώει κουτόχορτο. Πού είναι άραγε όλοι αυτοί που θυμούνται την Τζαριτσάνη στα πανηγύρια, όταν πνίγονται οι καλλιέργειες γιατί δεν έχουν κάνει αντιπλημμυρικά έργα. Πού είναι όταν ο κόσμος παθαίνει ηλεκτροσόκ βλέποντας τους λογαριασμούς ρεύματος, όταν η ακρίβεια τσακίζει ή όταν κτηνοτρόφοι δεν έχουν δρόμους να πάνε στα μαντριά τους, όταν τα νοικοκυριά δεν ξέρουν εν τέλει τι τους ξημερώνει. Και δεν είναι φυσικά μόνο αυτοί. Είναι και οι τοπικοί τους αντιπρόσωποι, οι κομματάρχες που ξέρουν καλά να τάζουν και μετά να ξεχνάνε. Τι να το κάνει ο κάτοικος της Τσαριτσάνης που θα τον βάλουν ένα οχτάμινο ή ένα χρόνο στο Δήμο, όταν τα δικά τους κόμματα είναι αυτά που ψηφίζουν και εφαρμόζουν όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που αδειάζουν τις τσέπες μας. Η προοπτική των μικρών και μεγαλύτερων αντιστάσεων του σήμερα βρίσκεται στο συνολικό αγώνα αντιπαράθεσης με το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, με την εξουσία των μονοπωλίων, με τις υπεριαλιστικές συμμαχίες. Και ιδιαίτερα εδώ στην Τζαριτσάνη είναι σημαντικές οι πρωτοβουλίες της οργάνωσης όλο το προηγούμενο διάστημα. Το διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο βάζουν οι κομμουνιστές για απλά πράγματα όπως η καθαριότητα, αλλά και για πιο σημαντικά όπως το σχέδιο πόλης της Τσαριτσάνης ή τα παράλληλα έργα του αναδασμού. Ο αγώνας που δίνουν καθημερινά οι κομμουνιστές εδώ στο χωριό για να προβάλλουν, να αναδείξουν, να ενημερώσουν στους κατοίκους της Τσαριτσάνης με κάθε μέσο. Και με το δελτίο που έβγαλε η οργάνωση, τη νέα αυτή περιοδική έκθεση, η οποία φωτίζει τη μία και μόνη αλήθεια, αυτή δηλαδή του λαού. Στα δύσκολα λοιπόν θα χρειαστούμε τα μεγάλα μεγέθη. Στο χέρι μας είναι να τα μετατρέψουμε σε ωραία και συγκλονιστικά.